Γεια σας από την CES 2020. Η Samsung είναι από τις πρώτες εταιρείες που κάνουν παρουσίαση και μας δείχνουν τα νέα τους προϊόντα. Ανάμεσα σε αυτά θα δώσουμε προσοχή στην σειρά Gaming Monitors Odyssey. Η Samsung έχει μπει δυναμικά τα τελευταία 2 χρόνια, μπορεί και 3, με τη σειρά της συγκεκριμένη, παρουσιάζοντας Gaming Monitors, τα οποία ξεχωρίζουν πρωτίστως για το τεράστιο μέγεθός τους. Βλέπουμε το καινούργιο, είναι 49 ιντσών και πάλι, όμως με διαφορετικό σχεδιασμό και έχει, θα το δούμε και λίγο πιο κοντά, έχει αυτή την κυρτότητα η οποία είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, την μετράει, τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς αυτό το τη μονάδα μέτρησης, 1000R λέγεται, όταν τα προηγούμενα είχαν κυρτότητα 600R. Πάντως είναι σίγουρα εντυπωσιακό το πόσο μεγάλο είναι το αυτό το monitor και η κυρτότητα είναι σαν να έχουμε 2, μπορεί να πω και 3 monitor ταυτόχρονα, το ένα δίπλα στο άλλο. Η ανάλυση είναι σίγουρα πολύ μεγάλη, 5120x1440 και ο λόγος, η αναλογία διαστάσεων είναι 32:9. Φυσικά μιλάμε για ένα gaming monitor, οπότε έχουμε 1 millisecond response time, υποστηρίζει την Q-Sync τεχνολογία της Nvidia για καθόλου flickering και μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το περσινό μοντέλο είναι ο διπλωσιασμός του ρυθμού ανανέωσης, ο οποίος έχει πάει στα 240 Hz. Βλέπουμε και τη βάση. Ενώ είναι εντυπωσιακό και το πίσω μέρος, νέος σχεδιασμός και εδώ, με αυτό το τρισδιάστατο εφέ στο πίσω μέρος, προσωπικά εμένα μου θύμισε Tony Stark, Iron Man. Σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, HDR1000 υποστηρίζει η 49 Odyssey, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο μοντέλο, Q7, αυτό τώρα που μιλάγαμε είναι το G9 είναι αυτό που είδαμε, και τώρα πάμε στο G7, το οποίο έρχεται σε 2 διαστάσεις, 32 ιντσών και 27 ιντσών, πολύ πιο normal μεγέθη, αλλά βέβαια όχι τόσο εντυπωσιακά. Ανάλογα βέβαια έχουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπου πέφτουν, δηλαδή η ανάλυση 2560x1440, το HDR είναι 600, VA panel και στα δύο μοντέλα και αναλογία διαστάσεων 16:9. Όλα τα monitor και το G9 και το G7 στηρίζονται στην Quantum Dot τεχνολογία της Samsung. Τα χρώματα φαίνονται σίγουρα εντυπωσιακά. Ενώ τις περιμένουμε να βγουν εμπορικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Τα bezels δεν είναι τόσο μεγάλα. Τιμές, ακόμα βέβαια καμία ενημέρωση. Πάντως, αν κρίνουμε με βάση το περσινό μοντέλο, η G9, η μεγάλη τηλεόραση, ο δώρη που είδαμε, το gaming monitor της Samsung, θα έρθει γύρω στα 1000 με 1200 ευρώ. Samsung, η οποία μας ενημέρωσε κιόλας κατά την παρουσίαση, ότι είναι πλέον ο νούμερο 1 κατασκευαστής σε gaming monitors.